Δηλαδή μιλάμε για Αλέση, κύριε, καλησπέρα. Δηλαδή αυτός ο Σταύρος εδώ πέρα, δεν ξέρω πώς τον αντιλαμβάνετε την εκπομπή. Εδώ ξεκινούνε βασιλίσσα τη βασιλίσσα, έρχονται από όλο τον κόσμο. Ακούνε, πατάνε, δεν πατάνε, περιμένουν να παίξουν Β' Εθνική Ελλάδος, Football League, όργια. Και κύριοι και κυρίες, σήμερα πριν ξεκινήσουμε έχω να σας πω ότι διαφωνώ κάθετα με το σημερινό καλεσμένο. Ναι. Κάτσε. Διαφωνώ κάθετα. Μπήκε εδώ, μπήκε μέσα και είπε μέσα στο στούντιο, απ' έξω δεν ξεκίνησε. Για ποιον μιλάς, γίνεσαι συγκεκριμένο. Για τον Αλέκο το Ζαμάνι. Αλέκο Ζαμάνι, γνωστότερο. Καλησπέρα σε όλους, για να δείξω πόσο ανώτερος είμαι, παρά τον πόλεμο που δέχομαι, το κυνηγητό της επιθέσης, ήρθα, αν και με παρακάλεσαν βέβαια. Αυτό είπε. Αυτό, παιδιά, σας πω κάτι, τέτοιο αποκύημα φαντασίας δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος είναι ένα απλό σκουπιδάκι, ασήμαντο, ζει μια καθημερινότητα άθλια και με παρακάλεσε, θα το δώσω στιγνά και στεγνά, γονιπετής, όπως ακριβώς ανεβαίνουν στο 15 Αύγουστο εκεί στην Παναγία, πάρε με να πω μια κουβέντα και εγώ να πω τις απόψεις μου. Δεν τον μιλάει άνθρωπος. Το ότι ήθελα να κινηθώ νομικά εναντίον σου δεν το λες. Εντάξει, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, εμένα με αρέσουν αυτά. Ξεκίνα λοιπόν δικαστικό αγώνα και είμαι πεπισμένος ότι θα σε ισοπεδώσω και εκεί. Να πάμε λίγο σε Football League 2, κύριε Σταύρο. Μα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Football League σκέτο, το 2 που το βρήκες. Ε? Football League σκέτο. Football League, ναι, 2 όχι, είναι γάμα. Γεια σου Σοφάρα, γεια σου Αλφα Εθνική. Γεια σου ρε Σόφη. Σήμερα πρέπει να πούμε πολλές φιλοσοφίες, πολλές, γιατί τι είναι, Παγκόσμια ημέρα φιλοσοφίας. Εντάξει. Εμείς όμως, επειδή χρόνια πολλά, Όθωνα. Να είστε καλά, παιδιά, και πάλι χρόνια πολλά και σε εσάς. Χρόνια πολλά και σε εσένα, Αλέκο. Γι' αυτό με καλέσατε. Αλέκο, θα σε προκαλούσα σε πνευματική μονομαχία, αλλά δεν το κάνω επειδή είσαι άοπλος. Οχ. Οχ. Μιλάμε για έναν γνωστή πτυχιού. Τραγουδίστρια της πόλης που Σοφία δίνει ρεσιτάλ στις μουσες εν χορό. Η φίλη μας η Κρυσταλία. Η οποία κοιμάται πάρα πολύ και αυτό πρέπει να το φτιάξει λίγο στη ζωή της. Ναι. Κοιμάται χωρίς εισαγωγικά. Γενικότερα είναι πανέξυπνη, γρήγορη, ευφιέστατη. Ναι, ναι, ναι. Όμως πρέπει να περιορίσει τις ώρες ύπνου. Ύπνου. Της αρέσει ο ύπνος. Αν μου έχεις βρει εσύ μισή γκόμενα που δεν της αρέσει ο ύπνος στη ζωή σου ολόκληρη. Ωραία. Μισή. Πες μου που τα πω μια φορά που κοιμήθηκες πρώτος εσύ από την γκόμενα. Εγώ δεν κοιμάμαι, φίλε. Έχω καταργήσει τη ζωή μου τον ύπνο και τα χρήματα. Έξω από τη ζωή μου αυτά τα πράγματα. Η Κρυσταλία λοιπόν, γνωστή αηδός της πόλης, εντάξει, λέει σας αγαπώ. Έτσι απλά κάθετα. Κάθετα, ξεκάθαρα. Δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο σε αυτό. Όχι. Είναι τόσο περιεκτική αυτή, είναι τόσο ουσιαστική. Ναι. Ωραία. Η οποία δεν μας έχει στείλει μια φωτογραφία, τι φοράει. Δεν έχει στείλει. Θα ξέρει ότι η εκπομπή είναι 2 η ώρα, μην έχει μπερδευτεί. Μην παίρνει κάτι που ξεκινήσει εδώ πέρα. Είπα εγώ τι δεν φοράει. Τι φοράει. Ναι. Γιατί πάντα στιλιστικά είναι ένα επίπεδο μπροστά. Θέλω να μαθαίνω πού οδηγείται η τάση. Πού οδηγείται. Ναι. Στην αναγέννηση, ναι, την εποχή της αναγέννησης. Ναι. Πες μου λίγο σε παρακαλώ δύο άτομα της αναγέννησης που ξεχώρισαν, κύριε Αλέκο, εσείς που ξέρετε. Από ζωγράφους, ας πούμε. Λεωνάρντο. Λεωνάρντο. Εντάξει. Τον είπα Λεωνάρντο και νόμιζα ότι είναι το αριστερό back του Πάουκ. Αυτό που πήραμε τον Ολυμπιακό, θυμάσαι. Ο οποίο ήρθε στον Πάουκ και δεν ακούμε την μπάλα. Ποτέ. Πώ γίνεται αυτό, τον Ολυμπιακό ήταν καλό αυτό, το θυμάσαι. Μετά τον πήραμε μετά από μια εγχείρηση που είχε κάνει σε ένα βετεράν του Βιετνάμ. Στάβο, θέλω να μου πει εσύ δύο παίκτε που ενώ στην προηγούμενη ομάδα του ήταν εκπληκτικοί, στην επόμενη που πήγανε ήταν χάλι. Άστα να πάνε, άστα. Σύχαμα. Δημήτρη Εφανός, τον οποίο είναι γιο του Κώστα του Εφανού, ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και έρχεται σε εμάς και δεν κάνει μισό παιχνίδι. Ωραία. Κάτι σε πιο έβυχο. Αυτό μου ήρθε το σε πιο εύπεπτο, να το ξέρει και ο απλός κόσμος. Γιατί ο Δημήτρη Εφανός, καλό παίκτη σε όλα, έτσι, αλλά περιορισμένων δυνατοτήτων. Ναι, παίκτη με οροφή. Δεν θα πούμε ότι άφησε το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι, αλλά δεν ήταν και διάφορο. Έκανε μια-δυο σεζόν καλέ. Εντάξει, μια τέτοια. Τι γίνεται τώρα με τον Εφανό, θα το ψάξω τι κρύβεται από το κάτω το τραπέζι. Τι σχέση υπάρχει. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Δημήτρη Εφανό είπε ξαφνικά. Άλλον παίκτη τέτοιο που δεν ακούμπησε. Ξέρεις, η ερώτηση μου θα είναι συγκεκριμένη. Υπάρχει παίκτη τη ΑΕΚ, ο οποίος βγήκε πρώτο σκόρερ και την επόμενη χρονιά πήγε στον Ηρακλή και δεν ακούμπησε τα δίχτυα. Δεν... Όχι. Πρώτο σκόρερ σου, Λάρθα Εθνική. Ένα Νίλσεν. Μάλιστα αυτό ήταν πιτσερίκος όμως. Στην ΑΕΚ έπαιζε. Ναι. ΑΕΚ. Ναι. Πρώτο σκόρε στην ΑΕΚ, τον κάνει μεταγραφή ο Ηρακλής και δεν βρίσκει τα δίχτυα. Βγει παράλληλη. Τσιμισκή με Μητροπόλεως. Δεν συναντιούνται ποτέ. Όταν τον άφησε να φύγει. Ναι. Ξέρεις, αυτό υπάρχει ορολογία στο σκάουτινγκ. Πώς. Σύγχαμα. One year score.
Με τρελαίνετε με αυτό. One year striker. Αυτά που έτσι. Τα βαφτίζετε έτσι ωραία, πάρα πολύ μάλιστα στα αγγλικά. Ναι, να ξέρετε. Ναι. Θέλετε, θα μάθω αγγλικά για αυτόν τον λόγο. Ο Φακούντο Φερέιρα που πήγε στην Μπενφίκα, ναι. Πέρσι είχε κάνει εκπληκτική σεζόν στη Σαχτάρ. Μας έχει προταθεί και κομμάτι του σκάουτινγκ τον περνάει στις λίστες ότι υπάρχει ο φόβος να είναι one year striker. Και δεν τον πήραμε. Και στην Μπενφίκα δεν το ακουμπάει την μπάλα. Εσύ τι θεωρείς, ότι είναι η χημεία, ξεχνάνε το ποδόσφαιρο. Όχι, είναι... φίλε, είναι η σούφλα. Ότι μια χρονιά. Να η Εύνοια πάλι, βλέπεις. Ναι, ναι. Μια χρονιά μπαίνουν όλα, ρε, φίλε, η Εύνοια. Ή όπως το αυτό που λέμε. Εγώ, εμένα αυτό μου φαίνεται απίστευτο που συμβαίνει, φίλε μου, με τον Κλάους. Ο Κλάους τώρα στα δύο τελευταία χρόνια έχει βάλει δύο γκολ. Ναι. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Έτσι ξέχασε. Ο άνθρωπος που ακουμπούσε την μπάλα έκανε μισή επαφή και έβαζε 1,5 γκολ. Κλασικός παίχτης ψυχολογίας, φίλε. Ήταν πάντα ψυχολογίας. Όταν ήταν καλά. Από αυτή την εκπομπή, Βασιλίσσα τη Βασιλής και όλο το Βασίλειο, θα στηρίξουν Κλάους Αθανασιάδη μέχρι θανάτου. Για να επανακάμψει. Γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι τελείωσε η ποδοσφαιρική του καριέρα στα 30 του. Δικό μας παιδί είναι. Και έχει γράψει το Κοντέρ 105 γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Έτσι. Εννοείται... Πάρα πολύ μου αρέσει όταν μιλάς με νούμερα. Τα νούμερα σκοτώνουν, ισοπεδώνουν τους πάντες και τα πάντα. Όλα στη ζωή μας είναι μαθηματικά. Γκολ με τη Σάρα και τη Μάρα. Έτσι. Είναι γκολ στην όπου Σάρα. Ναι. Όπου Σάρα. Είναι γκολ στην Τότεναμ. Είναι γκολ με τον Ολυμπιακό. Είναι γκολ με Άρη. Είναι γκολ με Παναθηναϊκό. Τώρα που είπε Σάρα, ακούς. Μιλούσαμε με μια κυρία η οποία ήταν over 45, παιδί μου. Είχε έρθει και η κατάσταση τη εμμηνόπαυση και το ένα και το άλλο και αυτά. Ναι, και τι γίνεται. Τι λέει ο άλλο, μαζί θα κάνουμε παιδί. Ένα φίλο μου καθόταν εκεί, ένα είχαμε αυτό του Κλειώδη που μόλι την γνώρισε και τι ωραία που είσαι εσύ. Για να φάει, πώ και το παιδί. Αηδία, αηδία. Και λέει αυτή και τι, η μισάρα. Ακούω, η κοπέλα. Σου λέει, κάτσε, το περάσανε, το τελειώσανε. Ναι, τελειώσανε. Έτσι, μπράβο. Αυτό πάλι με το 70 χρόνο που πηγαίνει η άλλη. Αυτά πρέπει όλα μια φορά να τα εστιάσουμε μαζί. Μπορεί να τα αγόρασε. Αλέκο. Εδώ είμαι. Με αυτή την ένταση με την εκκλησιαστική περιουσία, έχει καμία άποψη εσύ συγκεκριμένη. Θε να μοιραστεί η εκκλησιαστική. Αυτή εκεί που. Φυσικά. Φυσικά, είναι μέσα σε μια κομμάτι, ε. Αληθεύουν οι φήμες ναι. ότι είσαι οικονομικά ανεξάρτητος και ότι δουλεύεις αποκλειστικά και μόνο από χόμπι. Από εδώ, μια ζωή, μια ζωή, έτσι. Μια ζωή πληρώνω αματίες αλωνών, ναι. Ρίτα Σακελαρίου. Ε? Αλέκο, αληθεύεται στο χωριό που είσαι, που ανήκεις. Άγιος Νικόλαος Χαλκιδικής. Που λες το φάρμακο και το φέρνει ένα μηχάνημα. Ακριβώς. Μπορεί να είναι το καλύτερο φαρμακείο στην Ελλάδα. Ή ένα από τα καλύτερα. Με ποτάκι πηγαίνει ναι. και το φέρνει. Ναι. Πολύ ωραία, ήρθε μεγάλο φαρμακοποιός φίλος μου από τη Ρώμη, μπήκε μέσα έτσι να δει λίγο και λέει. Αυτό πάλι που λέει φίλος μου δεν το ξέρει κανένα. Ναι, τέτοιο... φίλο δικό μου, πώς θα το ξέρει εφόσον είναι φίλο δικό μου. Λέει τέτοιο φαρμακείο δεν έχω δει. Ναι. Δεν έχω δει. Πού να δει. Ναι. Χτυπάει στο κομπιούτερ το φάρμακο και έρχεται μέσω. Θα πάμε μόνο στον Άγιο Νικόλαο. Σιγά να πάω στον Άγιο Νικόλαο να ψωνίσω φάρμακα. Άσε, ποτέ να μην πάω στο φαρμακείο. Μόνο για παντόφλες. Εκείνες τη Σόλ. Άσε, ναι, για παντόφλες να πάμε. Ο Γιώργος έρχεται στις ταβέρνες. Για τις ταβέρνες, ναι, και θα ξαναρθώ. Είστε καταπληκτικοί. Και καλή πιτσαρία έχει. Και σήμερα. Τώρα μας ακούει ο πιτσαδόρος. Σήμερα μας ακούει ο φίλος. Γιατί χθες μας άκουγε. Ο Τάπας. Δεν σε έχω πει υποχρεωτικά θα ακούν. Τι τους πληρώνουμε με τους άνθρωπους που τους ακούν. Υπάρχει σύνδεσμος φίλων. Βασιλιά Αγίου Νικολάου. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Ένας βέβαια. Ένας εννοείται. Δεν έχει σημασία, φίλε. Δεν έχει σημασία. Δεν θέλω να πω για ομάδα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω ομάδα η οποία είχε σύνδεσμο. Είχε 8 συνδέσμους και ο κάθε σύνδεσμος απαρτιζόταν από ένα άτομο. Σκεφτείτε εσείς κάντε παγωγή σε άτομο και λέει έχουμε 8 συνδέσμους. Ήταν ο, δεν θέλω να πω. Ο, δεν θέλω να πω. Τρεις τέλος πάντων. 8. Ναι. Τέλος. Θα πάμε τώρα, θέλετε, δεν θέλετε, γιατί έχω κοινό τα νήματα σε αυτή την ώρα, δεν τα είπαμε αυτά. Ναι. Στη Β' Εθνική. Σε 40 λεπτά παίζουν τα παιδιά. 40 λεπτά παίζουν και πρέπει να κάνουμε κάτι τηλέφωνο. Τώρα γίνεται η μπάλα. Η GoalBet είναι έτοιμη σήμερα να δεχτεί τα στοιχήματά σας, να ανοίξει την αγκαλιά της. Η Σοφία είναι έτοιμη με τις ομάδες που δεν θα την κουράσουν, τύπου τα Ρουσάφακα και Μαύρα Βούνιο. Λοιπόν. Το κάρφος ο Πρίγκοβιτς. Ναι, το έβαλε. Σοφή. Παρακαλώ. Σήμερα λοιπόν έχουμε Β' Εθνική Ελλάδος. Έχει και Ευρωλίγκα, ναι, μετά θα πάμε στην Ευρωλίγκα. Εδώ τώρα τα λεφτά χοροπηδάνε. Οι τσέπες είναι έτοιμες να φύγουν από τη μια πλευρά και να πάνε στην άλλη. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Τι κάνουμε λοιπόν. Για πάμε, τι κάνουμε. Μπαίνουμε GoalBet. Ακριβώς. Αφού πας πιο κοντά στο μικρόφωνο. Τάμπλετ, υπολογιστή, τα πάντα όλα. Από που θέλετε συνδέστε. Και βλέπουμε το πρώτο μάτς που είναι ο αίτητος Πάτων με την Παναχαϊκή. Φίλε Σταύρο, έχεις άποψη για το συγκεκριμένο.
Εννοείται ότι έχω άποψη. Αυτά. Ο αγώνας ξεκινάει σε λίγα λεπτά. Όλα είναι στη 3 ώρα. Εννοείται ότι έχω άποψη. Για πες την άποψη που έχεις. Άλλαξε προπονητή ο Έτος Πατών. Έφυγε λοιπόν ο φίλος μας ο Σούλης Παπαδόπουλος. Ο Σούλης αυτός. Ο άνθρωπος... Διαμαρτυρήθηκαν οι μπάλες. Μας έχουν πρίξει στο ξύλο. Δεν αλλάζουμε. Τώρα που είπες διαμαρτυρήθηκαν οι μπάλες, θα σε πω εντάχει μια ιστορία. Είχε κάποτε ο Ηρακλής ένα ποδοσφαιριστή Μπερνεάνου. Το θυμάσαι. Μπερνεάνου. Ξέρεις πως τον έλεγε ο Μπάγκεβιτς. Και πηγαίνουν. Πού, δεν ξέρω. Ο Μπερναμπέου. Λοιπόν, ο Μπερνεάνου αυτό κάνει ένα φιλικό ο Άρης με το Σιλτέξ Λύκου. Την πάλι ποτέ καλέ. Ο Ηρακλής με το Σιλτέξ Λύκου στο γήπεδο του Καλοχωρίου. Με το συγχωρημένο τον Ηλιάδη πρόεδρο, έτσι κι αλλιώς. Και πηγαίνω εγώ με κάτι φίλου μου παίκτη του Ηρακλή. Με λένε μην τον πει τίποτα. Εγώ είμαι λίγο. Θα πω ότι όταν βλέπω πολλά μαζεμένα άσχημα το εκφράζω αυτό. Τέλος πάντων, κερδίζει ένα φάουλο ο Ηρακλής, το ζητάει ο Μπερνεάνου έξω από το γήπεδο. Ναι, κερδίζει. Ναι. Έξω από το γήπεδο, υπήρχε κανονικά. Υπήρχε δυνατότητα, ναι. Έτσι. Να, άλλη μπάλα, υπάρχει αλλαγή. Μην τα πολυλογούμε, γίνεται αυτό τρεις φορές. Την τέταρτη φορά σηκώνομαι, ήμαρτον το λέω αδελφάκι μου, τελειώσαν οι μπάλες. Θα έχουμε πρόβλημα. Μην φαντάζεσαι ότι πάνε απ' έξω και τις ψάχνουν. Δεν έβρισκε. Όχι η αιστεία, κάτω το αιστεία το συζητάμε, ούτε και αμερικάνικο μπάσκετ. Έξω από το γήπεδο, 3-3. Στατιστικά αδύνατο. Άντε κάντο. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν το κάνει κανένα. Φίλε. Και θυμάμαι και ένα τερματοφύλακα, δεν θα τον ξεφτυλίσουμε δημοσίως, όταν το γυρνούσαν πίσω την μπάλα, ήταν οι εποχές που επιτρεπόταν να την μπλοκάρει την μπάλα. Ναι. Μετά έτσι, ναι, ξέρεις. Δεν μπορούσε να βρει με το ελεύθερο που ευχόταν η μπάλα, έτσι, να βρει γήπεδο. Φιλαράκι. Ρε γήπεδο. Ρε πλάγιο δεξιά, πλάγιο αριστερά. Το λέω με τους άλλους παίζετε. Ήταν και ψιλοφίλος, σαν τους Αλέκους που είναι όλοι φίλοι του. Γνωστούς δεν έχει ο Αλέκος, όλοι φίλοι είναι. Μόλις αυτή τα δύσκολα, θα σε πω εγώ τι φίλοι είναι. Θα φας κάτι γλυκά φιλικά χτυπήματα στην πλάτη, μονά και διπλά. Το διπλό φιλικό χτύπημα στην πλάτη, χειρότερο όλων. Αυτό το. Ε, δηλαδή άντε. Πάνε, οδήγα και καταστρέψω. Πριν συνεχίσουμε στη Β' Εθνική, αφού δεν είπαμε και τίποτα. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ποιο είναι το αντίθετο του οδηγό και σε σκέφτομαι. Το μεγάλο τραγούδι του Αντίπα. Δεν το ξέρει, αλλά 91, 92, 93. Ο Αντίπα, να ξέρει, ήταν μέσα στου δύο κορυφαίου Έλληνε τραγουδιστέ. Είχε φοβερά τραγούδια. Φέτο είναι η χρονιά μου, άθελά μου. Έχω καθίσει σε καμαρίνη με Αντίπα. Αριανό. Ναι. Με Διονυσάκο Μακρύ στην Αθήνα. Ο Διονυσάκο, ο οποίο θα είναι ο αμέσω επόμενο καλεσμένο μα. Δεσμευόμαστε γι' αυτό στον αέρα. Πρέπει να το πούμε. Είναι στη Ρέμβη. Δεν έχω πάει. Sorry, Διονύση. Θα πάμε την Παρασκευή. Ωραία, sorry, Διονυσάκο. Ξέρει τον αγαπάμε τα αισθήματα να μην βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο σε μυστήρια φάση. Πάντα είναι σε μυστήρια φάση. Πάντα είναι, ναι. Το παιδί μας είναι προβληματικό. Έχει τρομερή ικανότητα στο να ξοδεύει τα χρήματα πιο γρήγορα και από τον ήχο. Ναι, φίλε. Ναι, το έχει, το έχει. Αλλά πώς ναι, επειδή ξεφεύγει έντεχνα στην ερώτηση και πας να ταξιδέψει αλλού, ποιο είναι το αντίθετο του οδηγό και σε σκέφτομαι. Και σε σένα ερώτηση, Αλέκο, και σε σένα, Σοφία. Ήσουν κοντά, ήσουν κοντά, περπατώ και στα προσθέτε εσείς το συνθετικό. Καλό. Καλό, καλό, το αντίθετο. Λοιπόν, αδιάφορο ο Αίτος Πάτων με την Παναχαϊκή για εσάς. Όχι, αλλαγή προπονητή. Η καλύτερη ομάδα Παναχαϊκή θα δυσκολευτεί πολύ γιατί υπάρχει το κίνητρο από την ομάδα του Αίτου Σπατών. Χ. Το Χ είναι στο 3.32. Μια χαρά είμαστε. Το Σπατών τώρα, συγγνώμη το πω γιατί θα το λαθώ. Δεν είναι Σπάτων. Σπάτων. Τι με σπάσει τα νεύρα τώρα, εσύ και εγώ λέω. Εν τω μεταξύ σε έχω αλλιώ. Και το Σπατών, μία Σπατών, δύο. Λέω, λες να κάνω εγώ λάθος, ρε. Τι Σπατών τώρα. Κοιτάξτε, άμα έχετε κάνει καμία συμφωνία εδώ να με τρελάνετε εμένα. Πολύ απλό είναι αυτό. Εγώ δεν είναι ανάγκη να τρελαθώ. Εγώ είμαι ήδη απέναντι. Εσάς περιμένω να έρθετε. Εγώ αυτό το μάτς κύριε θα το παίξω διπλό. Η Παναχαϊκή έκανε νίκη επί του Ηρακλή. Θα ντουπλάρει τις νίκες της. Αυτή είναι η σκέψη. Έχεις δει που παίζουν. Στα Σπάτα. Όχι. Στην Καλυθέα. Στο Ελπάσο. Στο συγχωρημένο των φροντιστήριων Αγγλικών, Σαλευρής. Αυτό πρέπει να ήταν. Να μάθει τα αγγλικά γρήγορα. Εσένα λέκο δεν ρωτάμε την άποψη για το μάτσο γιατί έχει παντελή άγνοια. Εσύ, Σοφία, έχει σταθερά. Και εσύ συνέχισε να διαβάσει τι ομάδε τώρα, Σόφια, από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι μετά πολύ... έχουμε Βόλο Εργοτέλη. Εδώ οι δύο καλύτερε ομάδε κατηγορία, λέω εγώ. Ντέρμπι του θανατά από νωρί. Γιατί από τη μία ο Αχιλέα είναι φίλο μα. Και ό,τι και μάπα ομάδα να έχει θα λέγαμε ότι είναι τη καλύτερη. Ο Αχιλέα πρώτον είναι μορφή. Είναι μορφή. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα αφιερώσει πολύ χρόνο και πολύ πένα για τη διαδρομή γενικότερα στη ζωή του Αχιλέα. Πρώτος ατακαδόρος, ευέλικτος, ουσιαστικός, σκιέρ, ένα πακέτο συγκλονιστικό. Σκιέρ το έκανα εικόνα. Δηλαδή. Σκιέρ με την έννοια ότι είναι ευέλικτος. Την έννοια, γιατί έκανα την κανονική εικόνα. Σκιέρ, όχι παίρνει και βάζει τα παπούτσια. Βάζει τα παγωπούτσια. Τα πέδιλα του σκι και ορμάει. Γιατί αυτή η εικόνα δεν είναι. Άσε και που από κοιλά είναι καταπληκτικά αυτή την εποχή. Άστο, μια χαρούλα είναι. Ωραία. Εδώ λοιπόν παίζει ο Βόλος με την καλύτερη ομάδα της κατηγορίας. Εγώ εδώ θα κινηθώ στο goal-goal. Goal-goal και over.
Λέω εγώ. Ναι. Εσύ σίγουρα παίρνει κάτι. Εγώ θα το ψάξω και θα το βάλω. Αυτό αν δεν βγει goal goal και over. Ναι, θα κάνω τέτοιες δουλειές. Αυτά μου αρέσει τη ζωή μου. Αν δεν βγει goal goal και over, ναι, θα κάνω 4 κύκλους τρέχοντας εδώ το τετράγωνο αύριο. Εντάξει, έπαιξε. 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 Ωραία. Αν βγει. Ναι. Θα φέρω. Κάνεις μία. Όχι. Θα φέρω τέτοιο. Τι. Θα σας κάνω ένα τραπέζι κατσικοθεραπεία. Ωραία. Μέσα. Έκλεισε. Κατσικοθεραπεία. Αχιλλέα, αν ακούς. Ναι. Λοιπόν, βάλτε τα δυνατά σου. Κύριε Αλέκο, αυτός είναι φίλος σας ο Αλέκος, ο Αχιλλέας. Γκολ, γκολ. Γκολ, γκολ, έτσι ψυχρά. Ψυχρά. Δεν το βλέπεις τι κοινικός που είναι. Ναι. Μου θυμίζει κάτι. Θα τη γράφει έξοχα. Κάτι έργα, ακούς, που λένε όλοι οι άλλοι και αυτός παίρνει. Αυτό. Ναι. Τελειώσαμε, περιμένω. Ναι. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έχουμε μετά Καραϊσκάκης Αιγινιακός. Εδώ φίλε, θα σου πω τη φιλοσοφία μου για τον Αιγινιακό. Ναι. Όταν χάνει, δεν χάνει με ένα γκολ διαφορά. Χάντηκα πένα λοιπόν τον Καραϊσκάκη, γιατί πιστεύω θα χάσει. Ο Καραϊσκάκης έβγαλε μεγάλο διπλό στην Κέρκυρα. Τεράστιο. Ωραία. Πέρα από κάθε λογική και έστειλε, πέρα από το χιούμορ που κάνουμε και τη χαλαρή διάθεση που μας διακατέχει όλους εδώ πέρα, έτσι, έστειλε στο γάμα οικονομικά πάρα πολύ κόσμο. Και το handicap ένα Καραϊσκάκης, δηλαδή να ανοίξει 4-2 ρε εγώ λοιπόν. Να ανοίξει τόσο πολύ λες το μάτς, ε. Καλά, δεν αποκλείεται. Δεν είναι ο Καραϊσκάκης. Οπότε άσο με handicap. Άσο με handicap. Και 2.50. Ναι, απλά είναι σφιχτή ομάδα ο Καραϊσκάκης. Δεν πιστεύω να ανοίξει. Δηλαδή θα πάει 2-0. Θα είναι μεγάλη έκπληξη, θα πάει 3-1. Εγώ αυτό το μάτσο το αφήσω, αλλά θα κινηθώ οπωσδήποτε στο επόμενο, στο οποίο θα είναι ο κεντρικός μου πίνακας, το κεντρικό μου σταυρόλεξο, αυτό θα λύσω. Έτσι, είναι ο Ηροδότος. Ο άσος του Ηροδότου με τον Απόλλων Πόντο. Είναι ένα 45, νομίζω ότι είναι το πιο ακλόνητο φαβορί, έτσι, γιατί η Καλαμαριά, η γνωστή μας και συμπαθέστατη ομάδα της πόλης, η τέταρτη ομάδα της πόλης, η οποία είχε μείνει με 6 ποδοσφαιριστές στις αρχές Ιουλίου, προσπαθεί να ενώσει τα συντρίμια της, να φτιαχτεί. Έτσι, θεωρώ ότι δεν είναι ακόμα έτοιμη να ανταπεξέλθει. Και ο Ηρόδοτος έκανε το μεγάλο το διπλό μέσα στη Δόξα Δράμας πριν από 3 μέρες. Και ντουμπλάροντας τώρα τις επιτυχίες του, θα δει με πολύ μεγάλη αισιοδοξία το μέλλον. Εγώ δεν κοντράρω από όλα. Ναι. Όσο χάλι και να είναι. Έχει δικαίωμα. Ναι, και το αφήνω. Το πετάς. Ναι. Να το ωραίο το μάτς, Πλατανιάς και Σαμικός. Εδώ η απόσταση για να ξέρουμε, γιατί δίνουμε και γεωγραφικές πληροφορίες. Είναι 120 μέτρα. Είναι Πλατανιάς και μετά είναι ο Κίσαμος. Δίπλα είναι αυτά. Ο Πλατανιάς, ο οποίος ήταν το χωριό του μεγάλου προέδρου του Ολυμπιακού. Μαρινάκη. Ναι. Πλατανιάς, ο οποίος είναι ένα χωριό με ξενοδοχεία, για να ξέρει και ο κόσμος τι. Μεγάλο σε όγκο και σε χρήματα. Ναι. Δηλαδή, αναλογικά μετά το Μονακό, πρέπει να είναι αυτό με το κατακεφαλή μεγαλύτερο εισόδημα στον πλανήτη. Καλά, αφού όλοι έχουν πάνω πεντάστερο. Ναι. Από ένα μίνιμουμ. Δηλαδή, δεν υπάρχει φτωχό στον Πλατανιά. Ναι. Δεν κάνει κάποιο τράκα. Το φτωχό στον Πλατανιά, στην πόλη, κυριαρχεί πολύ φτώχεια, κύριε. Στα Χανιάδες. Όχι, στην πόλη μας εδώ. Ναι. Βλέπω ισοπαίδωση. Πρέπει τώρα να γίνει κάτι. Πέρα από το χιούμορ που κάνουμε και τη χαλαρή διάθεση, επαναλαμβάνω, έτσι, εξαφανίζεται εντελώς, αυτό είναι το κοινωνικό μήνυμα της ημέρας, η μεσαία τάξη. Εξαφανίζεται, καταποντίζεται, ισοπεδώνεται. Εμείς είμαστε μεσαία τάξη. Ναι. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, οι πλούσιοι θα γίνουν πλουσιότατοι και οι φτωχοί θα γίνει άστα να πάνε άστα. Θα τρως τη ρόπιτα. Και την ώρα που τη δαγκώνει, θα πετάει και τα άλλα από δίπλα και θα σε κάνει τη δεύτερη δαγκωνιά. Συμφωνείς εσύ, είχα και δικαιώτη Σταρ. Γιατί εκεί δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς είμαστε λίγο πιο κάτω από τον Πλατανιά. Ναι. Σε εισόδημα. Σε εισόδημα. Ναι. Μπράβο σας. Εκεί παραδοσιακοί είχαν και δικαιώτες που ερχόταν ο άλλος ο γαμπρός και του δίνατε τα μάπα οικόπεδα στη θάλασσα. Το είχατε δουλεμένο στην προπόνηση ή ήταν. Τα μάπα οικόπεδα στον Αιγιαλόπουλο. Αυτό πώς προέκυψε, ρε φίλε, τι φοβόσασταν τους πειρατές. Δεν σου είπα. Άμα αύριο σκοτώνανε. σκοτώνανε, έτσι. Όλους τους έξυπνους. Και σκοτώναν δύο από τον Άγιο Νικόλαο. Θα πήγαιναν τζάμπα. Ναι, κύριε, αυτή είναι η απάντηση. Θα πήγαιναν τζάμπα. Θα λένε εμάς τι μας βρήκατε. Πώς είμαστε εμείς. Σαν πώς, σαν τι. Ποια είναι τα κριτήριά σας. Για να ενημερώσουμε τον κόσμο, παλιά στη Χαλκιδική. Όταν έβρισε καμιά κόμμα ένα χαρκιδικιό τη Αγαπάντη Πατρευτή, τα πεθερικά. Για να σε τιμωρήσουν. Για να σε τιμωρήσουν. Όχι, δεν σε τιμωρήσουν. Ναι. Να σου δώσουν κάτι, αλλά μην τη δει κιόλα. Ναι. Σου δίναν τα παραλιακά. Πάρε 10 στέρεοντα μπροστά στη θάλασσα. Να η τιμωρία μα. Ναι.
Εντάξει, για να σε φάνε λίγο. Και μετά εσύ έχεις δύο μηχανές από αυτές που μετράνε όλοι... τα λεφτά για να μην χαλάσουν. Να τα μετράνε. Ναι. Όλοι όσοι έχουν κτήματα στην παραλία δεν είναι χαλκιδικιώτες. Είναι έτσι, δεν είναι. Very. Πολύ, πολύ. Τώρα που είπα για μηχανή που μετράει λεφτά, θέλω να πω μια φάση. Πριν από αρκετά χρόνια, τοποθετηθείτε καμιά 20 χρόνια δεν πίσω. Δεν τελειώσαμε τη φωτοβολίκη, ναι. Θα πει την ιστορία, πάμε διάφορα και έτσι. Συνεχίζουμε. Ναι, κάνε 20 χρόνια πάμε πίσω. Ήμουνα με ένα φίλο μου, ο οποίος είχε τεράστια οικονομική δυνατότητα στα 30 του. Πάρα πολύ καλά. Δικά του ή. Δικά του, δικά του. Δικά του. Είχε μαγαζιά τυχερά παιχνίδια των Ατάλων τη εποχή, εκείνα τα φώτα τα γνωστά. Ναι. Μανάβης λοιπόν. Μπράβο, Μαναβάκος, μια και χωρίς εισαγωγικά. Και ξέρει, οι άνθρωποι όταν χάνανε. Έχασα τη ΔΕΗ, έχασα το ένα, ήταν και μέρος της δουλειάς σου να ανέβουν, να κλάψουν πάνω σου. Αμάν τι έπαθα, τι έγινε, το ένα τ' άλλο, και έπαιρναν κάποια χρήματα πίσω ή δεν έπαιρναν τίποτα. Βλέπουμε λοιπόν από το παράθυρο να έρχεται να ανεβαίνει προς το γραφείο και δεν τον γουστάρει καθόλου, δεν το συμπαθεί. Του έβγαζε πολύ κακιά, βέβαια, παιδί μου. Ναι, ναι. Λέει, Γιώργο, λέει, αυτό δεν θα το δώσω τίποτα. Όθον, τον άλλον από εκεί, τίποτα. Ναι. Δεν θα δώσω ούτε ένα λεπτό το ευρώ, δραχμέ ήταν τότε τα λεφτά, ούτε ένα χιλιάρικο να τον αποφύγουμε. Μπαίνει λοιπόν μέσα, λέει, έχασα λέει πολλά, έχασα λέει 120.000 δραχμές, τι θα κάνω, αμάν, έχω πρόβλημα. Του λέει, θέλω να σε βοηθήσω, αλλά δεν μπορώ, φίλος μου, ο Στέλιος, τεράστια κεντρική φυσιογνωμία της πόλης τότε. Λέει, δεν μπορώ να σε βοηθήσω, φίλε, θέλω, αλλά δεν μπορώ. Παίρνει και αυτό το ύφος, το θλιμμένο, το ναι μεν, θέλω, αλλά πώς θα το κάνω, βγαίνω έξω από τις υποχρεώσεις της ημέρας. Και εκεί την ώρα μπαίνει μέσα ένας υπάλληλός του, Αριανός. Σημαντική... Ο οποίος βλέπει ότι είμαστε τρεις. Ναι. Έτσι, το μυαλό δεν μπορεί να σκεφτεί και να πει γρήγορα το τι γίνεται. Δεν ξέρει ποιο είναι ο τρίτο. Ναι. Δεν πρέπει να μιλάμε όταν δεν ξέρουμε ποιο είναι ο άλλο. Ναι. Και λέει λοιπόν δυνατά στο Στέλιο: Στέλιο, να πάμε μία ακόμα μηχανή να μετράει τα λεφτά, γιατί αυτή χάλασε. Ακούς! Και τι κάνει ο δικό σου, ναι. Σκύβει και του δίνει και τι 120.000. Πάω τα τότε. Ακούς! Δηλαδή αυτά. Τι να το πει. Έτσι ακριβώς. Δεν προσθέτει, δεν αφαιρώ μία κεραία. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Τι το έκανε, πέτα πες μου. Τίποτα, φεύγει, λέει, κλείσε λίγο την πόρτα. Τάσο, Τάσο το λέγανε το παιδί, ακούς. Το λέει, Τάσο, να σε ρωτήσω κάτι, λέει, ναι, λέει. Τότε είσαι Αριανός το παιδί. Πες τα IQ, λέει, πότε έκανες τελευταία. Λέει, δεν έχω κάνει, το ξέρω, λέει, το κατάλαβα. Δεν ξέρεις, λέει, τι είναι αυτός. Μπορεί να είναι οτιδήποτε, ρε φίλε. Εφοριακός. Η μηχανή χάλασε και δεν προλαβαίνουμε να μετράμε. Το 1996. Και δεύτερο εντάξει, θα σε πω μια δεύτερη σκηνή ίδια. Είμαστε αραγμένοι, στο γραφείο του. Ακούς, είμαστε αραγμένοι στο γραφείο του με τα πόδια πάνω στο γραφείο. Ναι. Και λέμε ατάκες, πού θα πάμε το Σαββατοκύριακο αυτό, πού θα πάμε εκείνο, γιατί ήταν εποχές χρυσές. Ναι. Ήταν πάρα πολύ καλά. Ήταν, βασικά είναι μια εποχή που στα 10 άτομα, αν μια παρέα ήταν 10 άτομα φίλοι, οι 9 ήταν πολύ καλά και ο 10ος ήταν καλά. Ναι. Για να δώσω το οικονομικό στίγμα της εποχής, στις 10 επιταγές που κοβόντουσαν. Ναι. Τραπεζικές επιταγές, ο ένας προτάω, μεταχρονολογημένες, έτσι, να πληρωθείς μετά από τρεις μήνες. Οι 9 στις 10 πληρωνόταν στη μέρα τους και η 10η επιταγή που δεν πληρωνόταν, πληρωνόταν σε 2 ημέρες. Ναι. Πώς είναι δηλαδή σήμερα, ακριβώς το ανάποδο. Σήμερα παίρνεις μια επιταγή, του Θεού να είναι, ακούς, ποιος είναι το πιο ιερό άτομο που έχεις στο μυαλό σου. Δεν την παίρνεις, την παίρνεις και την ξαναφύνεις ταυτόχρονα. Πάει να το πει, δηλαδή, τον άνδρο είναι βασιλιάς, είναι το διαμάτι του Νείλου, έτσι. Όχι, όχι, φίλε, δεν θέλω. Καίγονται. Έτσι, αυτό. Θα πω μετά την ιστορία τη δεύτερη. Ωραία. Πάμε διάλειμμα να πάρουμε την Ανάσα και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Μπαμ, μπαμ. Ένα λεπτό κάναμε. Έτσι, φωτοβολίδα έτσι. Ναι, και δεύτερη ιστορία. Δεύτερη ιστορία στην ίδια εποχή. Ναι. Με τους ίδιους πρωταγωνιστές. Mm. Εγώ και ο Στέλιος λοιπόν μέσα στο γραφείο, αραγμένοι, τα πόδια ψηλά. Έτσι, και λέμε διάφορα. Θα πω και θα πάμε το Σαββατοκύριακο, και θα πάμε Τετάρτη, με ποιες θα πάμε, πώς θα πάμε, πώς θα περάσουμε. Και ξαφνικά μπαίνει μέσα ο πατέρας του. Ο πατέρας του, ο οποίος ήταν, κινούσε τα οικονομικά νήματα, αλλά ήταν μαζί ακριβώς ισοϊψής. Αλλάξε μπαμπά τώρα, ήθελε να κρατήσει τα γκέμια. Σου λέει: Εντάξει, τα χρήματα είναι πολλά, αλλά πρέπει να έχουμε μια να μας διακατέχει το αρχαία ελληνική ρίση πάνω μέτρων άριστον. Ναι. Και χτυπάει την πόρτα, ενώ είμαι ανοιχτή η πόρτα, τη χτυπάει. Καλά, λε, εσύ είστε εδώ, ακούστε. Να είναι ίδια στο πρόσωπό του. Βλέπω στο μυαλό και λέει: Στέλιο, Στέλιο, σχολικά δεν είναι ιδανικό το όνομα. Στέλιο είναι 6 του μηνός και έχει φάει το λέει 6 εκατομμύρια. Δραχμέ. Και ο Στέλιο με αφοπλιστική ειλικρίνεια του κοιτάει στα μάτια και τι τον λέει: Φάει και εσύ. Ναι. Και νεκρό να πάω. Σε λέει ο άλλος τι με είπε τώρα. Και γυρνάει ο παπάς πίσω, σαν να το χτύπησε ρεύμα. Σου λέει τι με είπε. Δεν είχε απάντηση σε αυτό. Φάει και εσύ. Και κλείνει το θέμα. Ναι. Αυτό είναι. Σου δίνω το δικαίωμα. Έτσι, απλά και ωραία. Εγώ δεν σε πω τίποτα να φας και εσύ. Ναι. Κάνει και εσύ ό,τι θέλει. Ναι. Ξεκάθαρα. Ωραίες εποχές χρυσές κατά το χρυσό αιώνα του Περικλή. Να συνεχίσουμε. Βεβαίως να συνεχίσουμε. Μετά έχουμε ΑΟΚΑ Σιώπη με δόξα δράμας. Εδώ εγώ θα πάρω την Κέρκυρα.
η Κέρκυρα, η οποία είπαμε έστειλε στο γάμα πολύ κόσμο πριν από και οι δύο στείλαν στο γάμα πολύ και κόσμο. Η δοξαδρά μας, αυτό ναι, πήγα να πω, έστειλε και τους υπόλοιπους. Απλά η Κέρκυρα έχει ένα χαρακτηριστικό σαν ομάδα. Ενώ είναι πολύ χαβαλέ ομάδα, γενικά η κοινωνία δεν ασχολείται, η τοπική. Κανένα δεν φίλε ασχολείται. Δηλαδή βρίζονται μεταξύ τους, όλοι έχουν πάει με όλους. Mm. Έχουν πρόβλημα. Εγώ όταν πηγαίνω εκεί, με πιάνουν οι γκόμενες που είναι εκεί και μου λένε: ο πλάκας αυτή εδώ. Το εγγράφο περνάει, δηλαδή έχουν τέτοια προβλήματα εκεί. Και οι διπόδια συμπλέγματα υπάρχουν. Ναι, κανονικά σίγουρα. Mm. Ωραία. Η Κέρκυρα έχει έναν τρόπο να βγάζει αντίδραση. Γιατί είναι πιο έμπειρη ομάδα τελευταία. Τελευταία χρόνια, γιατί δόξα παλιά ήταν και ακόμα και κυπελούχος Ελλάδας. Η Κέρκυρα είναι το κλασικό ασανσέρ που ανεποκατεβαίνει την κατηγορία. Ναι. Έτσι. Θα βγάλει αντίδραση, λέω εγώ, και από τη στιγμή που είναι πάνω από δύο φράγκα ο Άσος, θα τον τιμήσω. Ναι. Εγώ αυτό το ντέρμπι θα ακολουθήσω τον εύκολο δρόμο, την πεπατημένη του Χ. Έχει και πολύ Χ μέσα. Εδώ στα 90 αγωνιστικά λεπτά πιστεύω ότι δεν θα παίξουν 40 σύνολο. Ψή 40. Μπορεί να λέμε και πολλά. Αυτό είναι ρεκόρ β' εθνική. Ρεκόρ στα 40. Ναι, τι 40. Αυτοί είναι με κοιλιές όλοι. Άμα παίξουν 40 ετών θα έχουμε 4 νεκρούς. Ναι. Και Πασκαλά. Θα κλείσει η Β' Εθνική σημερινή με το Σπάρτη Τρίκαλα. Ηρακλής. Ηρακλής είναι αύριο. 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 Ναι. Ηρακλής είναι αύριο. Εδώ λοιπόν στο Σπάρτη Τρίκαλα θεωρώ τη Σπάρτη μυστήρια ομάδα. Έκανε μια κηδιούλα μέσα από όλα να λάρεσε την περασμένη εβδομάδα. Την περασμένη με την οποία δεν ασχολείται τώρα ενεργά ο Τράκης. Ο Τράκης είναι ο Γιαννακόπουλος και ο Δημήτρης. Δεν ασχολούνται. Ναι. Υπάρχει μία αίσθηση ότι θα είναι ένα σφιχτό παιχνίδι. Γι' αυτόν τον λόγο το over είναι σε πολύ ψηλά στάνταρς, μεταξύ 2.25-2.35. Θα ρισκάρω χωρίς να έχω την φύση των ομάδων υπέρ του over, κοιτώντας μόνο το ποσοστό, ελπίζοντας στη μαγεία της κατηγορίας. Επειδή τοποθετήθηκες πολύ όμορφα, θα συμπλέψω με την άποψή σου. Ναι. Ωραία. Τον Ηρακλή θα το σχολιάσουμε αύριο. Αύριο. Μέρα είναι. Απλά τώρα θέλω λίγο να μιλήσουμε για την Goldbet, Σόφη. Μάλιστα. Ωραία. Και να πω ότι ένας φίλος μου με εξέφρασε ένα γλυκό παράπονο πριν από γλυκό λίγο. Παράπονο. Ναι, έτσι θα το έλεγα. Παλιά το θα έλεγε ο Μπιθικότσης με ένα παράπονο. Ένα τραγούδι το οποίο δεν το ξέρεις εσύ. Με ένα παράπονο. Και καλό αν είναι σωστό, 25 χρονών κοριτσάκι, θα τα παράξει να το ξέρεις. Εδώ δεν ξέρεις. Κρυφτό παίζετε εσείς όταν μεγαλώσατε. Ναι, εννοείται. Α, τουλάχιστον κρυφτό παίζετε. Ναι, εννοείται. Τζαμί. Και τζαμί. Εντάξει. Λοιπόν, το παράπονο λοιπόν που με εξέφρασε ο φίλος μου ήταν το εξής. Ότι χθες προσπάθησε να παίξει κόρνερ μετά το 85. Έτσι, έκανε το γνωστό κυκλάκι για να το πάρει τέτοιο και επί δύο λεπτά δεν του έπαιρνε το στοίχημα μέσα. Σε εγώ επειδή λέμε τα πάντα εδώ πέρα. Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Πολλά μπορούν να ευθύνονται. Τι όμως πρέπει να κάνει ο φίλος και ο κάθε φίλος, ναι, έτσι. Τι έχουμε πει και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έχετε οποιαδήποτε απορία. Θέλετε π.χ. να στοιχηματίσετε σε έναν αγώνα, ας πούμε, πρώτο σκόρερ, αλλά δεν ξέρετε αν υπάρχει αυτή η επιλογή. Ή βαριέστε στην τελική να τη βρείτε. Έτσι. Ανθρώπινο είναι και αυτό. Το κατανοούμε απόλυτα. Τι μπορείτε να κάνετε. Είστε τηλεφωνικοί άνθρωποι. Καλείτε στην εξυπηρέτηση πελατών τηλεφωνικά. 24 ώρες. 24 ώρες. Σαν το περίπτερο στον άνθρωπο. Δεν κοιμούνται. Δεν κοιμούνται. Θες να πάρεις και 4 ώρα τα μεσάνυχτα. Θα σε εξυπηρετήσουν. Και τηλεφωνικά. Και μέσω live chat, να τα λέμε, μην νομίζετε δηλαδή ότι η τηλεφωνική επικοινωνία κλείνει σε κάποια φάση και να πούμε μόνο η γραπτή. Όχι. Όλες οι επικοινωνίες, email, άρα live η Goldbet πανέτοιμη ανά πάσα ώρα και στιγμή τα να εξυπηρετήσει τον, τον οποιοδήποτε. Για οποιαδήποτε απορία έχετε και οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να έχετε. Σχετικά με τα στοιχήματα, μην παίρνετε και ρωτάτε αν έχει καλό καιρό στην Ολλανδία. Για οτιδήποτε. Στο λοιπόν, να το δείτε. Είναι το πιο μυστήριο ερώτημα που σας έχουν κάνει. Μυστήριο ερώτημα. Ναι, άσχετο εντελώς. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν μυστήρια ερωτήματα. Υπάρχουν συνήθως ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην είναι πολύ έμπειροι με το στοίχημα ή να είναι η πρώτη φορά που στοιχηματίζουν και να μην ξέρουν πώς θα στοιχηματίσουν. Έχει τύχει να γίνει αυτό. Τους κατευθύνεις αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς οι παλιοί δεν τους διώχνεις, δεν τους λες, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Τους βοηθάς. Εμείς οι βοηθάμε πάντα μέχρι εκεί που μπορούμε και παραπάνω. Και Αλέκο και Σταύρο, οι παλιοί λέω στα στοιχήματα, εμείς παίζαμε από το 1992 και 1993, δηλαδή 25 και 26 χρόνια πριν. Για να παίξουμε τότε στοίχημα, πληρώνουμε παράδειγμα 10.000 δραχμές, έτσι, και πληρώναμε και 500 ευρώ, 5% έτσι, αέρα πατέρα, για να μας το παίξει ο Κύπριος. 500 ευρώ. Με 5%, 500 δραχμές. Ναι. Δηλαδή 10.000, το 500 ευρώ δεν ήταν μέσα ποσοστά. Ήταν έτσι. Ναι. Πώς πριν ήταν παλιότερα τα μαγαζιά. Άνοιγε λογαριασμό. Ναι, πώς ήταν παλιότερα τα τέτοια, πώς το λένε, αέρα τα μαγαζιά. Έτσι. Θες να παίξει 10.000, ποιο είχε 500 άρκο. 5% ό,τι ήταν. Θες να παίξει 5.000, ποιο είχε 250 δαχμές.
Και έπαιρνε και από την Κανιώτα. Ναι, ο Τσάκαλος. Τι, τότε ξέρει. Τότε ξέρει. Όλοι κάναν τότε πάρα πολλά χρήματα με την έννοια ότι όλοι ήμασταν εντελώς αδαείς και υπήρχε το προπό σαν αντίπαλο δέος των 13 αγώνων. Και όταν μας δώσαν την ευκαιρία να διαλέξουμε από το 2, τα 3, τα 4 μάτς, κανένας φυσικά δεν είχε μπει τότε στη λογική του ενός ή του διπλού μάτς. Όλοι μπαίναν στη λογική των 5, των 6. Σου λέω από τα 13, 5. Ναι, θα τα βρω. Μα όταν το 13 ήταν παίζαμε παλιά το προπό έτσι, και πιάναμε 9-10. Όπως ότι όλοι 9-10 πιάνανε. Ναι. Πώς γίνεται όμως αυτό με ένα μαγικό τρόπο, μου το λέγανε οι αρχαιότεροι από μένα και πιο έμπειροι, έτσι. Με λένε 5 μάτς θα παίζεις. Έτσι, θα πιάνεις 4. 3 μάτς θα παίζεις. Θα πιάνεις τα 2. 1 θα παίζεις, θα το χάνεις. Και όμως είναι μεγάλη αλήθεια. Είναι μεγάλη αλήθεια. Κάποιος από πάνω κινεί τα νήματα. Πάλι και το προπό 1 στα 4 ήταν. Όταν πιάνει 9, λες, πιάνει 1 στα 4. Αυτό το σκεπτικό, ναι. Ναι. Έχουμε χάρισε οπότε. Φίλοι μου, Σόφη, σήμερα έχουμε είπε και Ευρωλίγκα. Χθε μα χάρισε πολύ ωραίε στιγμέ. Ο Ολυμπιακό κέρδισε την Bayern. Ναι. Δίκιο είχε. Κέρδισε λοιπόν ο Ολυμπιακό την Bayern. Εύκολα. Εύκολα, να ξέρει. Η ΑΕΚ στο Champions League, ενώ έχανε 10 πόντου. Δεν ξέρω τι γίνεται με την ΑΕΚ. Έχουμε και παίκτε οι οποίοι την παίζουν πάρα πολύ συνέχεια, την κυνηγάνε στο μπάσκετ και δικαιώνονται. Με μεγάλο ποσοστό τη βρήκανε. Πάλι η ΑΕΚ το πήρε το match με την Αντβέρπ. Το πήρε όμως. Mm. Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Για να πούμε τη σημερινή Ευρωλίγκα, Σόφη. Λοιπόν, ξεκινάμε με αγώνα 7 η ώρα. Κίμκι Μπούντοσνότς. Ο δικός μου. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Σβέντ, όβερ 24. Η Κίμκι θα κερδίσει. Θα κερδίσει. Αλέκο, ξέρεις την Κίμκι? Ναι, ρώσικη. Μπράβο, Αλέκο. Ο δικός μας είναι προπονητής. Ποιος? Μπαρτζόκας. Στο ιδέα, Βαζέκα. Δεν τρέπεσαι. Δεν κοκκινίζει. Ο Σφυρόπουλος πήγε, κάτω στη Μακάπη. Ναι. Άρα, πόσους έχουμε ξένους προπονητές, Έλληνες προπονητές σε ξένες ομάδες? Έχει πολλές. Μα είναι πάρα πολύ καλή δική μας, φίλε. Κατσικάρης, Πρίφτης, Μπατζούκας, Σφυρόπουλος. Ο σκεφτό που είναι στην εθνική. Και αρκετοί πέρασαν από τον Πάοκ. Ή έγιναν. Σφυρόπουλος από τον Πάοκ. Δεν ήταν. Ο Ιτούδης. Το έχουμε ξαναπεί, αλλά πρέπει να ξανατονίσουμε το πόσο τεράστια εκτίμηση έχουν στον Παπαλουκά, στη Μόσχα και ο παδί της ΕΣΕΚΑ και γενικότερα κατ' επέκταση όλοι οι Ρώσοι φίλατροι. Εκπληκτικός μπασκεμπολίστας ο Παπαλουκάς. Γενικά το μπάσκετ μας έχει εκτίμηση. Ναι, έχει, έχει. Για πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε τη Γεωλίγκα. Μετά πάμε 8 παρατέτα. Εσείς σημειώνετε και κάνετε το δικό σας το κοκτέιλ. Tom Cruise, βγάλτε ένα, βάλτε ένα άλλο. Μην νομίζετε εμείς τα πιάνουμε. Ό,τι κάνετε εσείς κάνουμε και εμείς. Και εμείς τα ταβάνια κοιτάμε το βράδυ. Μετά έχουμε 8 παρατέταρτο, Τσεσεκά Μόσχας με Ζαλγκύρης. Α, Τσεσεκά. Τρένο. Τρένο χωρίς σταματημό. Η Άννα είναι καλή, αλλά δεν μπορώ να τους πάρουν. Όχι, όχι, δεν γίνεται, φίλε. Τσεσεκά είναι δύο σκάλες πάνω. Έχουν κάνει τέτοια ομάδα Τσεσεκά και Φενέρ που δεν τους βλέπουν τους υπόλοιπους. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι είναι οι δύο από τις τέσσερις ομάδες του Final Four. Το οποίο δεν θα ξέρω που γίνεται φέτος. Και δεν μας ενδιαφέρει ακόμα πολύ νωρίς. Δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει αύριο. Ναι. Σε κάποιο με τον Μάιο τι θα γίνει. Μόνο ένας ξέρει τι θα γίνει τον Μάιο. Συνέχισε. Δεν το πέτυχε, ναι. Και δεν το πέτυχε ένα στα δύο. Μετά 9 η ώρα έχουμε Παναθηναϊκό με Μπαρτσελόνα. Ωραίο μάτς να το δούμε. Ωραίο μάτς να το δούμε. Τι το παίζει αυτό. Πόσο είναι ο άσος του Παναθηναϊκού? Ο άσος του Παναθηναϊκού είναι ένα 51. Εγώ θα στηρίξω την έδρα του Παναθηναϊκού και με άσο άσο. Ο Παναθηναϊκός με βγάζει πάρα πολύ θετική άβρα σαν ομάδα με την έννοια. Στα εντός έδρας. Ναι, στα εντός. Γιατί δεν εντός παίζεις, θα φύγει Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα, θα πας στη Βαρκελόνη. Τι έγινε πάλι. Μπήκε ο Πρίγιοβιτς. Ναι. Μόλις κοιτάμε στην τηλεόραση εδώ που έχουμε απέναντί μας, την τεράστια 80. Ωραίο αυτό το γκολ, φίλε. Το γκολ του Πρίγιοβιτς. Που... Δοκάρι ο Πρίγιοβιτς. Και δοκάρι. Κυνηγήστε εσείς τον Πρίγιοβιτς, εσείς το 1%. Του περιόρισε 1%. Τον έβανε μέσα. Τον έβαλε, αυτό ήταν του Μίτροβιτς τον γκολ, το 1-0 είναι αυτό. Με κορυφαίο τον Μπρίγιοβιτς στα play-off του National League, λέει... Βγαίνει πάλι τον γκολ της Σερβίας. Ιωτέ, ο Τε Σπορ. Λοιπόν... Και ασίστ μετά. Εντάξει, θέλετε να δούμε τα μάτς. Όχι, όχι. Θα δούμε τα μάτς. Εσείς που μας ακούτε, παιδιά, θα δούμε λίγο τα μάτς εμείς. Ακούς και θα σας λέμε τι γίνεται. Και κλείνουμε λοιπόν τη σημερινή Ευρωλίγκα με αγώνα Μιλάνο, Μπασκόνια, 14. Την Μπασκόνια θα την κυνηγήσω στο θάνατο. Μιλάνο, φίλε μου, ναι. Θα την κυνηγήσω στο θάνατο, ναι. Με έχει πάσει τα νεύρα. Ο άσος του Μιλάνο, της... ναι. Αρμάνι είναι, Μιλάνο. Είναι 73. Άσο κι εγώ. Μιλάνο και Παναθηναϊκό από μπάσκετ θα κρατήσω. Οπωσδήποτε. Και από τη Β' Εθνική Ελλάδος αυτά που προείπαμε. Να κλείσουμε και αυτό το κομμάτι. Φίλε Αλέκο, Σάββατο έχουμε πάω Ξάνθη. Θα πάμε. Είσαι έτοιμος να ενώσεις τις δυνάμεις σου, ε? Θα πάμε.
Ένα μάτσο. Θα το πάρουμε, θα το πάρουμε σίγουρα. Ναι, κάνε έτσι. Είναι... Τοποθετήσει λίγο για ναι, πάω Ξάνθη. Αν και η Ξάνθη πάντοτε μα δυσκολεύει, εκτός από πέρυσι μέσα στη Ξάνθη που περάσαμε τρένο 0-3, αλλά πολλές φορές εδώ στην Τούμπα είχαμε κάτι 0-0, κάτι 1-0, σφιχτά παιχνίδια. Πιστεύω ο Πρίγιοβιτς θα βάλει ένα-δύο γκολάκια εκεί. Θα σας κάνω ένα quiz σετάκι μαζί. Όπου θα χάσει όποιος σταματήσει να λέει. Σετάκι, ποιον τάκι. Σετάκι. Σετάκι. Ναι, εσένα με τον Σταύρο. Σετάκι. Λοιπόν, ναι. Θα ξεκινάτε να λέτε με χρονικό περιθώριο 3 δευτερολέπτων παίκτες που έβγαλε η Ξάνθη και τους έδωσε σε άλλες μεγάλες ομάδες είτε της Ελλάδος είτε του εξωτερικού. Ποιος θα χάσει. Έναν εσύ, έναν. Πικ πονγκ. Όχι, κύριε Σταύρο. Ζήκος. Πάμε. Τωρεσίδης. Μαλαδένης. Πηγαίνει στο Σταύρο. Κύριε, ο άνθρωπος είναι τελευταία τοποθέτηση, είναι τραγική φιγούρα από μια Ξάνθη που έβγαλε 40 παίκτες πλάς, έτσι, είπε μόνο τον Τωροσίδη και αυτόν επειδή κατά λάθος τον έπαιρνε τηλέφωνο τον Τωροσίδη για τα δωμάτια, μην νομίζεις είναι φίλοι. Αφού πήγαινε σε αυτό σου λέω, για τα δωμάτια. Καλά σου τον Τωροσίδη σταμάτησε. Όχι. Τόσους και τόσους. Πήγε στη Ρώμη, τον βρήκα, είχαμε παρτίδες. Μαρτσέλο. Μαρτσέλο. Αν δεν είχε. Εκείνη η ομάδα. Όχι και στον Άβεδο, στον ψηλό, τον τερματοφύλακα. Γεωργούσης, Τεγγελίδης, Καραγεωργίου. Ο Πέτρας ο Τεγγελίδης. Μίτεφ. Πες μου ο Τεγγελίδης μετά την Ξάνθη που πήγε. Πού να πήγε, μωρέ. Ερυθρό Αστέρα, Βελιγραδίου. Ό,τι να είναι. Πού να πήγε. Ένα τρελό Αστέρα. Για μια καρδίτσα. Καλαμάτα. Ο Ξάκη άλλο. Καλαμάτα. Όλη εκείνη η ομάδα ήταν πάω. Ο Τζάντζο που πήγε. Εκεί έμενε. Τον Άρη δεν πήγε. Άκου τώρα, άκου εντεκάδα Ξάνθη φίλε. Γεωργούσης. Δεξί μπακ νομίζω έπαιζε ο Χαλκίδης. Η Μύτη. Ναι. Μύτη αριστερά, Μύτη και Μουστάκη και Χέτη. Ναι. Όλα τα δεινά του πλανήτη μαζί. Ωραία. Μύτεφ. Καραγεωργίου Τεγγελίδης. Στόπερ Τεγγελίδης. Ναι. Εγώ για οχτάβη το θυμάμαι. Όχι. Ας πάμε, συνέχισε. Ναι. Τεγγελίδης έβαλε και μια χρονιά 10 γκολ 12, να ξέρεις. Μπερδεύεσαι. Βάζω στοίχημα το ανοιχτή ακρόαση. Κόβω τώρα το χέρι μου. Με 13 χρόνια. Α, το χεράκι σου. Με 13 χρόνια. Να το πάω τηλέφωνο. Δεν μπορεί να βασιλιά χωρίς. Ανοιχτή ακρόαση. Πέμπνε. Ναι. Μαλαδένης Ζήκος στα χαφ. Βιλανάκης. Πεχτούρα ο Άγγελος. Βρίζας. Μαρτσέλο. Και Μάκης Τζάτζος. Καλά, πιστεύω ότι έχει πολλά λάθη. Δεν πειράζει, το αφήνω έτσι, το ξέρω. Ποιο έχει κάνει λάθη. Δεν μπορώ να το πω, όχι. Ποιο έχει κάνει λάθη, ρε. Όχι, λέω. Αυτά μου αρέσουν όταν τα λες με τέτοια πεποίθηση. Ποιο έχει κάνει λάθη, ρε. Λοιπόν, φεύγουμε από τον Πέτρο, τον Τεγγελίδη, την Καλαμάτα και τα γκολ που έχει βάλει. Μεγάλη χάρη του. Εστιάσαμε αρκετό δίλεπτο πάνω του. Πήρε και αυτό στη δημοσιότητα που το αξίζει. Θέλω να μου πει, φίλε μου, λοιπόν, από ένα τελευταίο μάτσο πάω Ξάνθη που σε έκανε εντύπωση. Ένα που σε πισούμινε έτσι. Ένα που μου έμεινε είναι το 3-2 φίλε στην Τούμπα. Με το Ζήση να παίζει εκεί. Με Ζεκερίδη. Με λευκές εμφανίσεις ναι. Είτε. Και μας βάζει, γκολ ο Ζήση με πέναλτι. Ναι. Πού ήταν τα παιχνιδάρα. Ο Αλέκος κοιτάει το ταβάνι. Σε λέει τι λένε. Μας είχε κλείσει ο Βουλή. Δεν ήμουν εδώ. Είμαστε στην 7. Παιχνιδάρα κανονικά. Παιχνιδάρα. 94 πρέπει να είναι 95 κάπου εκεί. Πριν φύγει ο Γούμενος. Συγγνώμη, ο Βουλινός. Πριν έρθει ο Βουλινός, πριν φύγει ο Βουλινός, εκεί στην αλλαγή. Τώρα που πήγαμε στους Προέδρους, θέλω να μου πεις κατά σειρά τους τρεις κορυφαίους παράγοντες του ΠΑΟΚ για σένα, έξω Σαββίδης από αυτό το τετρέλαιο. Παντελάκης του Μπερουέρα, το συζητάμε. Εκτός συναγωνισμού. Αν δεν πεις Μπατατούδη, θα έχουμε πόλεμο. Όχι, εδώ πέρα φίλε, μέσα. Θα έλεγα Βασίλη Σεργιανίδη και Μπατατούδη. Ο Μπατατούδης δεν ήταν ένας άγιος άνθρωπος, φίλε. Φίλε, ήταν μια θεότητα. Που πέρασε τόσο γλυκούλη. Τον δάγκωσαν όλοι. Νεκροί ευχόντουσαν, παίρναν λεφτά και φεύγανε. Μαύρη σακούλα, μόνο. Πώς το έκανε το κανάλι που θα έκανε, Seven. Seven, το έκανε. Στο Seven έβγαινε ένα στο τηλέφωνο και έπαιρνε 700.000 δραχμές. Ναι. Που έβγαινε στο τηλέφωνο. Και εμείς κοιτούσαμε σε χαζί. Εσύ τότε ήταν η εποχή που ανέβαινε ένα παιδάκι. Τίποτα, εγώ δεν είχα να φάω. Να φάω κάτι. Με τον Κυρκύρη που είναι σήμερα γραφείο τύπου. Παραγγέλναμε πατατόπιτα, δεν βάζαμε κρέας μέσα. Πατατόπιτα και είχε στα γυαλιά τα κλασικά σπασμένο πόδι και ακορντεόν. Σχεδόν. Μια ανάσα. Σχεδόν. Το ακορντεόν δεν σε βγάζει πολύ ωραία αίσθηση σε κάποιον που κάνει πετεία. Ναι, φίλε, θέλω να δώσω. Ε, είναι ωραίο το ακορντεόν. Γιατί ο άνθρωπος είναι καλλιτέχνης. Και λατέρνα δουλεύω. Είναι καλό. Λατέρνα. Λατέρνα αυτό και είναι ένα ζευγάρι στο κέντρο που είναι γεννημένοι. Λατερνατζίδες. Λατερνατζίδες. Ζευγάρι όπως και οι δύο. Μοιάζουν κιόλας. Άντε. Και με τη λατέρνα μοιάζουν. Δηλαδή είναι. Πώς το λένε. Γεννήθηκαν για αυτόν τον λόγο, ρε κόσμο.
Δηλαδή όταν βγήκαν το μευτήριο και οι δύο σε διαφορετικά σημεία, να υποθέσω. Ναι. Μπορεί το πρώτο αντί για μπαλαρίνα που κάνει μόνη τη που γυρνάει και κάνει δωράκι που ανοίγει το καπάκι και παίζει μπαλαρίνα. Μπορεί να δώσει ένα λατέρνα για δωράκι. Τόσο ειδική. Αλλά εγώ δεν μιλά. Είσαι προβληματισμένο. Τι, έχασε κανένα εκατομμύριο στο χρηματιστήριο τη Νέα Υόρκη. Έχω προβλήματα, αλλά θα τα λύσω προσωπικά. Μένα μου άρεσε μια χρονιά, δεν ξέρω πότε ήταν, πριν 4 χρόνια περίπου. 1-2 μέσα στη Ξάνθη. Χάναμε μέχρι το 91-0. Κατσουράνη και Λίνο. Ναι, πολύ σωστό μάτσο. Χαμό σε εκείνο το μάτσο. Μα στην Ξάνθη κατά ένα μαγικό τόπο πάντα βρέχει, φίλε. Αν θυμάσαι, το είχαμε παίξει και αρκετά λεφτά στο στοίχημα. Βέβαια, θυμάμαι πολύ καλά. Και περιμέναμε έπειτα τον Άρη και έκανε ο Άρης πατάτα στην έδρα του από τον Απόλλωνα. Δεν θυμάμαι. Είχα βάλει εγώ τον Πάκο σκέτο. Ο Πάκο τον περιμένουμε στο τέλο, ήταν το 86. Ξεσαρχίζουν αυτά τα ιδίε που λέμε όλοι και να εγώ στο έλεγα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν κατά το δεν μπορούν τα παλικάρια και τα γνωστά. Περιμένετε, εγώ λέω ακόμα. Το ποδόσφαιρο, τι να περιμένουμε, μα κατέστρεψε, μα έστειλε. Αυτά τα τελευταία. Ήταν αυτό, το είχα κάνει εταιρεία με ένα φίλο μου, το γνωστό που τον πλήβαινε στο ρεύμα και σε έδινε ρε στα κεριά. Έλεγε ο άλλο, τι θα κάνουμε τα κεριά. Λέει, πάρτα θα χρειαστούν. Πάρτα θα χρειαστούν. Πιέσαι ο Πάπου. Ω, Λίνο Καψούρα. Ο τόπο αριστερό μπακτη του Πάουκ. Έπαιξε 5 χρόνια ο Λίνος στον ΠΑΟΚ. Από το 2008 το καλοκαίρι, το χειμώνα. Δηλαδή παίξαμε ένα φιλικό με την Πόρτο, μας κάνει γιογιό στα σύνορα Γερμανίας-Ολλανδίας. Είναι η πρώτη επαφή που έχουμε με τον Λίνο στη ζωή μας. Δηλαδή τι είναι αυτό. Ναι. Φτάνει ο Γενάρης, κάνει ο Ζήσης στο κόλπο γκρόσο, γιατί αυτά πρέπει να καταγράφονται. Ναι, βέβαια, στα θετικά. Ο Ζήσης έστεισε ολόκληρο σκηνικό με τον Πίτο Ντακώστα για να πάρουν να βγάλει τιμή. Μια πορτογαλική ομάδα για το Σισοκό πήγε, το ζήτησε ο ΠΑΟΚ. Λέει 300.000 και πάει η Πόρτο από πίσω. Ενώ αν πήγαινε η Πόρτο κατευθείαν θα ζητούσαν 2-3 εκατομμύρια. Ναι. Πώς το λένε, πάει η Πόρτο από πίσω και δίνει 400, τον παίρνει. Και επειδή ο ΠΑΟΚ συμμετείχε σε αυτό το παιχνιδάκι, έδωσε τζάμπα τον Λίνο με 180 χιλιάρικα συμβόλαιο. Εδώ, αυτά που έχει δηλαδή σήμερα στον ΠΑΟΚ ο... Εγώ που δεν εσύ, είμαι. Ναι. Εγώ που δεν είμαι. Εντάξει, α, και πέρασε, έτσι ήρθε ο κορυφαίος αριστερός μπακ της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Και καλό παιδί. Όχι μόνο κορυφαίος, αλλά ήταν και καλό παιδί. Παιδί και άπλας. Δεν πρέπει να έχει δει καμία επιχείρηση στην πόλη το ευρώ του. Δεν είχε τσέπες. Δεν είχε τσέπες. Δεν χρειαζόταν. Θυμάμαι, έκανε μανούρα μία φορά. Ήμουνα σε ένα μπροστά του, σε ένα checkout. Στο ίδιο ξενοδοχείο ήμασταν για να φύγουμε. Η ομάδα ήταν εκεί. Πλήρωσα εγώ, έρχεται από πίσω ο Λίνο και μανούρα, γιατί τον χρέωσαν στο κίτσο που μιλούσαν από το ίντερνετ 1 ευρώ, 1,2, κάτι τέτοιο. Το λένε 1 ευρώ είναι, δεν είναι 1500, μην μπερδεύεστε. Όχι, λέει, δε, όχι, πάτε το στην ομάδα. Ναι, είχαμε τέτοια πολλά. Πάτε το στην ομάδα. Η ομάδα αναγκάστηκε σε κάποια φάση μετά από χρόνια στην εποχή Σαββίδη να βάλει πλαφόν εξόδου στου παίκτε στα δωμάτια. Δεν μπορεί να κάνει τι θέλει. Α, μέχρι εκεί. Ναι, ρε φίλε, γιατί. Μα στο δωμάτιο πα να ξεκουραστεί. Δεν πα. Υποτίθεται ότι πα για να προετοιμαστεί καλύτερα από ό,τι στο σπίτι σου. Πρόσεξε με. Εμεί, άσε αυτοί είναι παίκτε. Αν μα αφήνανε εμά χωρί πλαφόν σε ξενοδοχείο να πάντα έξω στην εταιρεία, θα γινόταν. Ε. Άστα, ρε φίλε. Ναι. Άστα. Αυτό πάλι που κόβουν οι αντιπρόσωποι, ξέρεις, οι αντιπρόσωποι είναι ληστεία, ληστεία, ληστεία. Βάζει βενζίνη 30 ευρώ, πόσο να βάλω, βάλω 200 και λέω. Ρε αδελφέ, το λέει, δεν χωράει τόσο. Τι να βάλω 200. Ακούς αφού με 65 γυρνίζεται, θα πάμε φυλακή εμείς. Πες ότι χάλασε κάτι, τι χάλασε. Πέφτει κάτω και ξαναμαζεύει, τι ανακυκλώνεται η βενζίνη. Και στα ξενοδοχεία μην κόβει τόσο, κόψε τόσο. Γι' αυτό κύριε, λέτε την αλήθεια στα αφεντικά σας. Κύριε, θέλουμε να σας φάμε. Είναι λίγα τα χρήματα. Έτσι. Και βάλτε έξοδα κλεφτών. Έτσι, άλλα 200 ευρώ το μήνα. Σε γνωστό όμιλο 300. Της χώρας που αναγκάστηκα, γιατί μου δίνανε λίγα, στα έξοδα πέρασα και απόδειξη σε ένα ρώσικο που είχα πάει από σεξ σοπ. Μα και τι να κάνω, ρε φίλε μου, έχω πει ένα πράγμα στη ζωή σου. Φοβού τους αγανακτισμένους. Τίποτα άλλο. Μόνο η αγανάκτηση είναι ανίκητη. Μαζί με τους μακάκες. Μακάκες και αγανάκτηση, αίτητη. Αίτητη. Και ρουλέτα, ε. Καλά, ρουλέτα είπαμε εσύ κατευθείαν. Η ρουλέτα είναι στο ανάγκα και θεοί πείθονται. Εδώ πέρα ο 1456ος φίλος μου ζήτησε εισιτήριο για την Τζέλση. Την ώρα της εκπομπής. Έλα νωρίς να το πάρεις, φίλε, μην έρθεις αργά. Ακούς, ναι, έχουμε γιατί έχουμε τα δουλειά.
Ποια Τσέλσι, ρε παιδιά τώρα. Καθίστε εδώ στο σπιτάκι σας ή πάτε στο Λονδίνο και μια βόλτα. Έχει Oxford Street, έχει ανάκτορα του Buckingham. Μπορεί κατά λάθος να σε ερωτευτεί κανένας πρίγκιπας να γίνει αυτός ο γάμος. Καμία τύχη δεν έχετε, αλλά λέμε τώρα. Αυτός να πούμε κάτι. Είναι δυνατός. Ναι, αυτός το έχει αυτός. Αυτός το έχει από ηλικίες 18 μέχρι 64. Α, τέτοιο τάβε και την κοπέχη. Ναι, ναι, ναι. 18-64. Ναι, δεν μασάει τίποτα. Μπράβο. Είναι ο γνωστός της φυλής ότι κινείται εκτελείται. Και θα κλείσουμε, δικιά μου τουλάχιστον ατάκα, βγάλτε τα λεφτά από τα σεντούκια και κυκλοφορήστε τα. Και το φιλοσοφημένο μήνυμα του συναδέλφου. Είναι και Παγκόσμια Μέρα σήμερα Φιλοσοφίας, έπρεπε να κλείσουμε με κάτι τέτοιο. Θα έκανες εσύ την αποφώνηση, Αλέκο, αλλά σε βλέπω βαρύ σήμερα. Ναι, αυτό πρόβλημα, αυτό ναι, ήθελα να πω και εγώ, αυτό ναι, που είπε ο Γιώργος. Σε βλέπω βαρύ. Τι σύγχαμα είναι αυτό, βέβαια. Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Με άλλα λόγια και σε άλλη γλώσσα. Πες το γαλλικά. Πες το γαλλικά. Δεν υπάρχει ακροατήριο που. Τι λες, δε. Γαλλικά και πιάνω όλοι είναι. Γεια σας. Κάνε αποφώνηση. Αύριο 2 η ώρα. Γκολμπέτ είναι μαζί μας. Αγαπάμε Γκολμπέτ.